Επίσκεψη στην Ηράκλεια Σερών πραγματοποίησε σήμερα μέσα στο πλαίσιο της ενημέρωσης και συνάντηση με τους επαγγελματίες των Σερών ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εμπαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καβαθάς. Το απόγευμα της Τετάρτης, αφού συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηράκλειας Γιώργο Κουτσάκη, στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του στο Πολυχώρο του Δήμου, πρώην κινηματογράφο Κεντρικών, όπου εκεί έγινε ένας επικοδομητικός διάλογος με τους επαγγελματίες της περιοχής σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και νωρίτερα κάναμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Δημαρχείο με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΔΕ. Είπαμε πολλά, είδαμε κάποια πράγματα βέβαια που μπορούν να συζητηθούν, να διορθωθούν, αλλά κυρίως μέσα από την όλη συζήτηση προέκυψε μια ανάγκη. Αυτό που είπε και ο πρόεδρος εδώ σχετικά και ο φίλος ο Σώτος Κουτσαμπάς για την επιμόρφωση των επαγγελματιών. Εγώ προσωπικά υποσχέθηκα και θέλω να το υλοποιήσουμε, να οργανώσουμε μια ημερίδα σχετικά με ό,τι προκύπτει με τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχνών, με τις ανάγκες που προκύπτουν για επιμόρφωση, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και είμαστε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να συζητήσουμε, γιατί ο ρόλος του Δήμου είναι αυτός ακριβώς, να στέκεται δίπλα στους δημότες τους και σε αυτούς που παράγουν οικονομία. Εσείς παράγετε την οικονομία, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στη διαχείριση προβλημάτων και όχι να είμαστε εμπόδιο στην επίλυση των προβλημάτων. Έχουμε στη διάθεσή σας και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά και το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ για να βοηθήσει την τοπική οικονομία, την τοπική Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων να επιλύσει προβλήματα σε πρώτη φάση τοπικού ενδιαφέροντος και βεβαίως μέσα από τις διαδικασίες των οργάνων της Συνομοσπονδίας, τα αιτήματα και τα προβλήματα, τα τοπικά αλλά και τα γενικότερα, να έρχονται στο ανώτοτο συνεργαλιστικό όργανο, τη ΓΕΣΕΒΕ, για να μπορέσουμε πραγματικά ισχυροί, ισχυρότεροι, μέρα με τη μέρα, να διεκδικήσουμε από την πλευρά της πολιτείας λύσεις για τα προβλήματα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Θα ήθελα από τη μεριά μου να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις που θέλετε ή κάποιες σκέψεις σας κάνει κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα θέλει να τοποθετηθεί, διότι και να ξέρετε ένα πράγμα. Μην φοβόμαστε να σηκώσουμε το χέρι μας θεωρώντας ότι αυτό θα πούμε είναι μίζερο, είναι λίγο, δεν το έχω σκεφτεί καλά. Η πεμπτουσία του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η δυνατότητα να συνενώνει και να μετουσιώνει σε πράξη σκέψεις πολλών ανθρώπων μαζί. Άρα ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να καταθέσει την άποψή του, θα καταγραφεί και είναι βέβαιο ότι θα μας βοηθήσει και για το μέλλον και για την επίλυση των προβλημάτων. Η Ηράκλεια ήταν ο τελευταίος σταθμός στην περιοδία του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ και βασικό θέμα συζήτησης ήταν η αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα της ευρύτερης περιοχής της Ηράκλειας, καθώς και η στήριξη των επαγγελματιών. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Ηράκλεια σε μία συνάντηση με το νεοσύστατο σωματείο, την Ένωση των Επαγγελματιών των Βιοτεχνών και των Εμπόρων Ηράκλειας. Με ιδιαίτερη χαρά είμαι εδώ μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων του νομού Σερών. Γιατί θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία μιας τρίδιμης οικονομικής κρίσης η λύση θα δώσει η συνέργεια και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω των συνδικαλιστικών τους εκπροσωπήσεων. Και είχαμε μία συζήτηση ενδιαφέρουσα τόσο με τους ίδιους επαγγελματίες και εμπόρους της Ηράκλειας, αλλά ταυτόχρονα είχαμε μία συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ηράκλειας και μιλήσαμε για να δούμε το μέλλον και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και η ΓΕΣΕΒΕ αλλά και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων με τεχνογνωσία έτσι ώστε να γίνουν ανταγωνιστικότερες και καλύτερες οι επιχειρήσεις του Δήμου.
Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ, Σωτήρης Κοτσαμπάς, ο πρώτος αντιπρόεδρος, Ντίνος Βλαχόπουλος, και ο Νικόλαος Βάκας, πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ηράκλειας και Περιφέρειας.